Στο στούντιο μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Ορεστιάδας, ο Αλέξανδρος Μπαρμπούδης. Κύριε Μπαρμπούδη, καλησπέρα σας. Για ακόμα μια φορά στο δελτίο μας. Τώρα, βέβαια, καλοκαίρι κάποια στιγμή θα έρθει να σταματήσουν αυτές οι βροχές. Θάλασσα η Ορεστιάδα δεν πρόκειται να αποκτήσει, κύριε πρόεδρε. Και πολλοί κόσμοι ενδιαφέρονται για τη λειτουργία του κολυμπητηρίου. Πότε θα κλείσει το κολυμπητήριο? Το κολυμπητήριο, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα κλείσει τον Αύγουστο. Είναι η ετήσια συντήρηση που γίνεται αυτήν την περίοδο, οπότε από 1 Αυγούστου μέχρι και 30 Αυγούστου το κλείνουμε. Γίνονται οι απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται και στην πισίνα και σε θέματα καθαριότητας, έτσι ώστε να το ετοιμάσουμε για το Σεπτέμβριο και να αρχίσει την πλήρη λειτουργία του. Αδειάζει η πισίνα. Αδειάζει η πισίνα, ναι. Είναι από τις φορές του χρόνου που φεύγει το νερό και... Και οι μικροί και οι μεγάλοι και οι δύο πισίνες. Και οι δύο πισίνες αδειάζουν, καθαρίζονται εσωτερικά. Γίνεται ένας έλεγχος μήπως έχουν κάποιες διαρροές, γιατί κατά το παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει και διαρροές κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου, οπότε και έπρεπε να επέμβουμε άμεσα. Γενικώς το κολυμβητήριο μπορώ να πω ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος όπως και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, όταν χρησιμοποιείται πάρα πολύ, αποκτά και κάποια προβλήματα. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα καλούμαστε στο μεγαλύτερο ποσοστό να τα επιλύσουμε μέσα στον Αύγουστο, οπότε γίνεται ένας συνολικός έλεγχος στην πισίνα, στον εξοπλισμό γενικότερα που υπάρχει και από εκεί και πέρα πορευόμαστε έτσι ώστε να το έχουμε έτοιμο για να το δώσουμε στους πολίτες να το χρησιμοποιήσουν για την εκμάθηση της κολύμβησης. Βέβαια κύριε Παραπούδη, να πούμε και ότι το κολυμπητήριο χάλασε και όταν δεν είχε ανοίξει ακόμα, δηλαδή και η αχρηστία και το να το χρησιμοποιήσει δημιουργεί προβλήματα. Πάντως κύριε Παραπούδη, εάν κάποιος πάει στο κολυμπητήριο παρατηρεί ότι υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζονται άμεση επέμβαση. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε κάποια σημεία υπάρχει υγρασία, θέλει κάποια παραπάνω συντήρηση που είναι και λογικό λόγω της πολλής χρήσης του. Θα γίνουν όλα αυτά μέσα στον Αύγουστο? Όλα αυτά συνήθως προλαβαίνουμε και τα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να σας διευκρινίσω ότι ενώ δεν μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε το κολυμβητήριο για 2-3 μέρες που χρειάζονται για να γίνουν αυτές ή έστω επιδερμικές, θα τις χαρακτηρίσω εγώ, παρεμβάσεις που έχει σχέση... Γιατί σας δίνει τη δυνατότητα λόγω της χρήσης του? Λόγω της χρήσης του, γιατί ας μην ξεχνάμε φέτος ότι το χρησιμοποιήσαμε και όλα τα πρωινά. Έτσι, για να βάλω μάλλον τα πράγματα εξ αρχής, όταν αναλάβαμε, είχαμε δώσει μια υπόσχεση ότι το κολυμβητήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί. Θα λειτουργεί χειμερινούς μήνες, θα λειτουργεί καλοκαιρινούς και γενικότερα ότι, όταν παρήσατε ανάγκη. Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο τώρα πια να χρησιμοποιούμε το κολυμβητήριο ακόμη και τις πρωινές ώρες σχεδόν σε πλήρη λειτουργία. Θέλω να πω δηλαδή ότι φέτος, για παράδειγμα, δίναμε στα παιδάκια των δημοτικών με το πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί 3 φορές την εβδομάδα. Για να μπορέσουν να μάθουν να κολυμπάνε έτσι ώστε να ξέρουν τα πρώτα βήματα για να αποφεύγουμε αυτά τα ατυχήματα που γίνονται στις θάλασσες. Όπως συνδελαβαίνουν... Το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας αυτό. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, ναι. Γίνεται σε συνεργασία με συλλόγους? Γίνεται σε συνεργασία με το Γραφείο της Περιφέρειας Φυσικής Αγωγής. Κατά προέκταση αυτοί επικοινωνούν με εμάς και τρέχουμε αυτό το πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε σε θέση να το διαθέσουμε, το διαθέσαμε δηλαδή και φέτος και θα συνεχίσουμε και μάλιστα το χρόνο θα το διαθέσουμε και μία μέρα επιπλέον, από τις 3 μέρες θα φτάσουμε στις 4. Όπως αντιλαμβάνεσαι όμως όλα αυτά δημιουργούν κάποια προβλήματα λόγω της υγρασίας. Πάλι σας επισημαίνω ότι το κομμάτι μας... Το πρωί δηλαδή να κάνετε τις εργασίες αυτές που δεν είναι, γιατί πάντα υπάρχει το πρωί στις 9 μέχρι τις 1.30 λειτουργεί. Και από εκεί πέρα μετά οι ομάδες και γενικότερα οι συνδημότες μας έρχονται από τις 2 η ώρα μέχρι τις 11. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την τελευταία περίοδο, τους τελευταίους μήνες, έχουν και την ομάδα Πόλο η οποία έχει δημιουργηθεί, η οποία μέχρι τώρα είχε 2-3 φορές την εβδομάδα μέχρι τις 11 η ώρα, αλλά όσοι φαίνεται του χρόνου το ωράριο θα αλλάξει και θα λειτουργεί το κολυμβητήριο από τις 2 μέχρι τις 11 για τις ομάδες και για τους συνδημότες μας και για τα σχολεία από τις 9 μέχρι τις 1 όλες τις ημέρες πλην τις Τετάρτες, όπου μέσα αυτό το μικρό χρονικό διάστημα θα προσπαθούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε συντήρηση που αφορά αυτά τα σημεία που είπατε εσείς με την υγρασία, γιατί φαινομενικά μπορεί να είναι κάτι εύκολο, αλλά να φαίνεται μάλλον προς τον κόσμο και σε εσάς ότι είναι εύκολο, δεν είναι όμως τόσο. Γιατί πρέπει να μπει ο πύργος, θα πρέπει να χρειάζονται μηχανήματα και χρειάζεται γενικότερα πολλή ώρα, γιατί αυτά καθαρίζονται με νερά.
Οπότε δημιουργείται. Με πιστικό μηχάνημα καθαρίζει. Ακριβώς. Οπότε δημιουργούνται και άλλα θέματα. Χρειάζεται και περισσότερους εργαζομένους. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή μειονεκτούμε στο κομμάτι των εργαζομένων, γιατί δεν έχουμε κάποιο μόνιμο προσωπικό. Βασιζόμαστε κυρίως σε δύο ανθρώπους, τους οποίους τους έχουμε με εργολαβίες μέσα. Και από εκεί και πέρα, με τις δυνατότητες που έχουμε, νομίζω ότι το χρησιμοποιούμε και στο μέγιστο και όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Φυσικά, πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους συνδημότες μας. Κύριε Μπαρμπούδη, τελειώνει το πρόγραμμα τώρα με τα σχολεία. Ναι, την Τρίτη. Και είναι η τελευταία μέρα. Και από εκεί και πέρα το κολυμβητήριο μπαίνει σε έναν άλλο ρυθμό και καθώς και το καλοκαίρι, καλοκαιρινές διακοπές και όλα αυτά. Το Σεπτέμβριο όμως θα μπούμε ξανά στη διαδικασία λειτουργίας του κολυμβητήριου. Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, πιάνει τα κρύα. Τι θα γίνει, τα έξοδα θα μειωθούν και να φέρουμε σε αντικρίσεις θερμότητες. Θα σας πω τώρα. Είχαμε ακούσει ακόμα από τον Αδριανό, τελικά υπογράφει πρόσφατα. Ναι, θα σας πω ακριβώς. Καταρχάς, να πούμε ότι από την Τετάρτη το κολυμβητήριο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το πρωί στις 9 μέχρι τις 12 η ώρα για να έχουν περισσότερες ώρες οι ομάδες και τα παιδιά που αθλούνται. Είναι θέμα των συλλόγων. Αυτά που θα το διαχειριστούν και τα σχολεία. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όπως θα θυμάστε, λίγο πριν αναλάβουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή, υπήρξε μια επίσκεψη του κυρίου Ανδριανού τότε που ήταν υπουργός αθλητισμού και είχε γίνει μια διαδικασία για να μπουν οι αντλίες και η κουβέρτα, η περίφημη κουβέρτα θερμότητας. Ναι, άλλο θέμα η κουβέρτα, βέβαια, άλλο οι αντλίες θερμότητας. Βέβαια, μετά πέσαμε πάνω σε εκλογές, έμεινε λίγο πίσω. Εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε, το δρομολογήσαμε. Θεωρώ ότι μια από τις επιτυχίες, μεγάλες επιτυχίες του δημάρχου μας και προσωπική επιτυχία, γιατί πήγε πολλές φορές στην Αθήνα για να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Μίλησε πολλές φορές με τους υπουργούς και τα αρμόδια στελέχη. Τελικά το καταφέραμε, έγινε η μελέτη. Ήταν και η παρέμβαση της κυρίας Γκάρα, της βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ήταν και η σημαντική παρέμβαση της κυρία Γκάρα, η οποία κατάφερε και άνοιξε την πόρτα και μας έφερε και έφερε το δήμαρχο τελικά, σε επαφή με τον υπουργό. Χρονοδιάγραμμα δεν έχω να σας δώσω. Αυτό μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο διαγωνισμός τρέχει αυτή τη στιγμή. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι την προηγούμενη εβδομάδα πήγανε και είδανε πού ακριβώς θα τοποθετηθούν οι αντλίες θερμότητας και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις προσφορές. Άρα μένει το στάδιο. Ο Δήμος την κάνει διαγωνισμό. Ναι. Μάλιστα. Άρα μένει το στάδιο της. Μένει το στάδιο να ανοίξουν οι προσφορές, να το δώσουμε στον ανάδοχο και από εκεί και πέρα να μας πει σε ποιο χρονικό διάστημα θα τις τοποθετήσει. Νομίζω όσο ότι. Όσο πιο γρήγορα μπορεί, τόσο καλύτερα. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για Σεπτέμβριο. Μακάρι. Αν δεν προκύψει κάτι αναπάντεχο, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και από Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τις αντλίες θερμότητας. Ωραία, νομίζω το πλατάσαμε αρκετά με το κολυμβητήριο. Να δούμε ένα άλλο θέμα, γιατί και ο χρόνος είναι δελτίο ειδήσεων. Κύριε Παρμπούδη, τι γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς? Έχουμε τελευταίες μέρες για τις εγγραφές. Ναι. Τελειώνει η προθεσμία. 14 του μηνός, λοιπόν. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο. 14 του μηνός είναι η τελευταία. Ναι, 14 Ιουνίου, την Τετάρτη τώρα που έρχεται, είναι η τελευταία μέρα που μπορούν να εγγραφούν τα παιδάκια. Οι παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι είναι στην αρμοδιότητα του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού, είναι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος στην Ορεστιάδα. Και από εκεί και πέρα είναι οι παιδικοί σταθμοί, οι τέσσερις στα χωριά, τα οποία είναι στα Ρίζια, είναι στη Βίσα, είναι στον Κυπρίνο και στα Δίκαια. Κάλονται λοιπόν οι γονείς οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν κατάφεραν για οποιοδήποτε λόγο να κάνουν αιτήσεις στο πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να προσέλθουν στους κατατόπους παιδικούς σταθμούς ή ακόμη και στα γραφεία μας, έτσι ώστε να τους κατευθύνουμε και να τους βοηθήσουμε και να τους συμβουλεύσουμε στο πώς θα κάνουν τη σωστή διαδικασία για να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής για τα παιδιά τους στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι για αυτούς που δικαιούνται, για αυτούς που δικαιούνται το πρόγραμμα. Για αυτούς που δικαιούνται. Και νομίζω δεν θα δοθεί παράταση. Ήδη αυτή είναι μια παράταση. Ναι, δηλαδή, ήταν παράταση. Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή που πέρασε, πήρε τρεις μέρες ακόμα. Ηλεκτρονικά κάνετε τη διοίκηση, έτσι. Ηλεκτρονικά, ναι. Κύριε Παρμπούδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και οποτεδήποτε άλλη φορά χρειαστεί, είμαι στη διάθεση.